στη Σουηδία, σε ένα πλούσιο δήμο, στο δήμο της Ουψάλα. Ο κύριος Σταύρος Γιαννουτζόγλου έχει το λόγο. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να μην αναφερθώ καθόλου σε οτιδήποτε συζητήθηκε προηγουμένως, γιατί το απόγευμα έχει προχωρήσει, όπως είπατε, όλοι και έχουμε μιλήσει για πολλά ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα. Θα αρχίσουμε μια διαπίστωση. Μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαλέξει δρόμο, και αυτό γρήγορα, γιατί η προσφυγική κρίση μόλις έχει αρχίσει. Θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια που έρχονται, θα το βρούμε μπροστά μας καθημερινά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και πρέπει να πάρθουν διάφορες αποφάσεις σε διάφορα επίπεδα, έτσι ώστε οι λύσεις που θα δοθούν, γιατί πρέπει να δοθούν λύσεις, να μπορέσουν να έχουν και μακροχρόνιες προοπτικές και δυνατότητες ενσωμάτωσης για τους ανθρώπους που θα έρθουν, που έρχονται και που θα συνεχίζουν να έρχονται για αρκετά χρόνια στην Ευρώπη, έτσι ώστε να αποφύγουμε και τη σύγκρουση των πολιτισμών για την οποία μιλάνε αρκετοί, πηγαίνοντας κάπου αλλού, εννοώντας κάποια πράγματα άσχημα και με άλλους στόχους, αλλά και να μπορέσουμε να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρώπη των λαών δεν είναι μονάχα κάτι το οποίο γράφτηκε κάποτε σε κάποιες συνθήκες. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, όπως λέμε στα ελληνικά, αντεγιά, θα πάρει ο καθένας τον δρόμο του. Και δυστυχώς τα σημάδια που υπάρχουν μέχρι τώρα δείχνουν ότι πηγαίνουμε σε λάθος κατεύθυνση. Αυτές τις ημέρες συνεδριάζει το αντίστοιχο όργανο της ΚΕΔΕ στην Σουηδία. Η Σουηδική Δήμη, για αυτούς που δεν το ξέρουν, και οι περιφέρειες έχουν δικαίωμα φορολόγησης των πολιτών, που πάει να πει ότι αποφασίζει ο Δήμος το επίπεδο φόρου που θα πληρώνει ο Δημότης. Που πάει να πει ότι είναι αυτάρκης το 90% σχεδόν των εσόδων του και το υπόλοιπο έρχεται από κρατικές επιχορηγήσεις ανάλογα με τα νομοσχέδια που περνάνε στη Βουλή και με τις ανάγκες που νομίζει η κρατική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσει, έτσι ώστε κάποια έξτρα έξοδα να καλυφθούν με έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, φυσικό είναι η Σουηδία, όπως είπε και ο πρόεδρος ο Γιώργος Κοντορίνης νωρίτερα, η οποία έχει και εμπειρία μεταναστευτικής πολιτικής από νωρίς, τη δεκαετία του 60, όπως και η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, αλλά και εμπειρία προσφυγικών ροών από τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας πριν από 20 χρόνια, να μπορέσει να έχει κάποιες δομές. Δεν θα αναφερθώ, η Ιωάννα από το Σόλιγγεν κάπου περιέγραψε πάνω κάτω το πώς λειτουργούν και οι Δήμοι στη Σουηδία για να καλύψουν τις ανάγκες των προσφυγικών ροών, οι οποίες ανεβαίνουν συνεχώς. Θα πω μονάχα ότι στις αρχές του χρόνου η κρατική μεταναστευτική υπηρεσία στη Σουηδία υπολόγιζε ότι θα έρθουν φέτος 35.000 πρόσφυγες στη Σουηδία. Η Σουηδία, σαν παρένθεση, δέχεται σε ετήσια βάση 35.000 με 45.000 πρόσφυγες, σε ετήσια βάση. Από τη στιγμή που υπάρχει τώρα, τα τελευταία χρόνια, οι πόλεμοι διάφοροι στη Μέση Ανατολή και πιο πριν ακόμα και τώρα στο Αφγανιστάν κτλ., φυσικό είναι αυτές οι ροές να ανεβούν. Έτσι λοιπόν από τις 35.000 που ήταν στις αρχές του χρόνου, φτάσαμε στις αρχές Οκτωβρίου να ανεβεί το νούμερο σε 170.000, όπως είπε και ο Γιώργος προηγουμένως. Και υπολογίζουν ότι του χρόνου θα πάμε πάλι στα ίδια νούμερα και μάλλον στις 200.000. Φυσικό είναι, ακόμα και αν υπάρχει εμπειρία, σε κάποιο σημείο οι υπηρεσίες και οι δομές που υπάρχουν να γονατίζουν. Και εκεί πρέπει να διαλέξει και η Σουηδία ποιο δρόμο θα ακολουθήσει. Έτσι λοιπόν η αντίστοιχη της ΚΕΔΕ στην Σουηδία
Επειδή η κεντρική κυβέρνηση θέλει μέχρι αρχές του χρόνου να περάσει ένα αναγκαστικό νόμο διανομής προσφύγων στους Δήμους. Το καταλάβαμε όλοι. Ένα αναγκαστικό νόμο διανομής προσφύγων στους Δήμους. Λοιπόν, το έβγαλε σε διαβούλευση και ετοιμάζεται να πάει στο κοινοβούλιο η Σουηδική ΚΕΔΕ. Λέει λοιπόν ότι εμείς δεχόμαστε την καινούργια νομοθεσία υπό τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, 3 χρόνια, η καινούργια νομοθεσία. Το δεύτερο, να αντιμετωπιστεί το οικονομικό θέμα το οποίο βγαίνει από όλες τις δράσεις που έδειξε και η Ιωάννα προηγουμένως, έτσι ώστε οι Δήμοι να πάρουν τα έσοδα αυτά, τα λεφτά αυτά από το κράτος, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ανεβάσουν τη φορολογία, γιατί τότε φτάνουμε σε κάποιο άλλο επίπεδο, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, της οικονομικής συζήτησης, στην οποία δεν θέλει να πάει κανείς, γιατί έτσι βάζουμε γκρουπ ανθρώπων με άλλους ανθρώπους να φαγώνονται και βάζουμε το φτωχό το Σουηδό ή το φτωχό το μετανάστη που ζει στη Σουηδία να φαγωθεί, να πει, να νομίσει ή να τον βάλουν τις ιδέες, τα φασιστικά, νεοναζιστικά κινήματα και στη Σουηδία, ότι φταίει αυτός ο καημένος που έρχεται και δεν είναι κάποιες άλλες πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν η Σουηδική ΚΕΔΕ λέει ότι θέλουμε να μας εγγυηθεί το κράτος, ότι τα έξοδα που θα έχουμε θα μας τα δώσει. Και το τρίτο έχει να κάνει με το ότι η γραφειοκρατία όπως υπάρχει παντού υπάρχει και στη Σουηδία. Επειδή λοιπόν αυτές οι δράσεις που πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα, ζητάει η αντίστοιχη οργάνωση στην Σουηδία να ανασταλούν ορισμένοι νόμοι οι οποίοι καθυστερούν τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να μπορεί για παράδειγμα η πολεοδομία να βγάζει σε χρόνο μηδέν την άδεια δόμησης, να μπορεί η υπηρεσία υγιεινής να κάνει έναν έλεγχο για να περνάει, να αλλάξουν δηλαδή κάποια πράγματα έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι από τη στιγμή που έχουν έρθει να πηγαίνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται στους χώρους οι οποίοι δύναται να μείνουν. Φυσικά υπάρχει το επόμενο βήμα, που έχει να κάνει με το πώς θα ενσωματωθούν. Γιατί καλό είναι να μιλάμε για το πώς θα καταφέρουμε να δεχτούμε τους ανθρώπους αυτούς στους χώρους στους οποίους ζούμε, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο μπροστά. Η μάθηση της γλώσσας. Περίθαλψη. Η ανάγκη περίθαλψης για αυτούς με τραυματικές εμπειρίες. Πρέπει να είναι τόσο καλά οργανωμένα που χρειάζονται σίγουρα και οι εθελοντικές οργανώσεις, γιατί άμα δεν υπήρχαν αυτές, όπως είπε μια παιδική μου φίλη που κάθεται εδώ πέρα απέναντι τώρα, άμα δεν υπήρχαν οι εθελοντικές οργανώσεις, ανεξάρτητα το που είμαστε, το που ζει ο καθένας, θα χρειαζόταν και εγώ δεν ξέρω τι, δεν θα βρίσκαμε καμία άκρη. Που πάει να πει ότι οι δομές αυτές είναι απαραίτητες, η συνεργασία των αρχών με τις διάφορες εθελοντικές οργανώσεις είναι το α και το ω για να υπάρξει κάποια συνέχεια. Γιατί το προσωπικό του Δήμου, το οποίο θα έρθει το πρωί και θα φύγει το απόγευμα για να πάει σπίτι του, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του εξάχρονου αγοριού ή κοριτσιού που θα ξυπνήσει μέσα στο βράδυ και θα βλέπει εφιάλτες από τις εμπειρίες τις οποίες έχει. Ενώ οι εθελοντικές οργανώσεις μπορούν να το κάνουν αυτό σε 24-ωρη βάση. Φυσικά χρειάζονται και αυτή στήριξη, αλλά χρειάζονται και πρόσβαση. Γιατί πολλές φορές η πρόσβαση είναι πιο δύσκολη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στα οποία οι εθελοντικές οργανώσεις έχουν συναντήσει προβλήματα πρόσβασης σε χώρους οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί ειδικά για τους πρόσφυγες για γραφειοκρατικά θέματα. Τώρα μιλάμε για τη Σουηδία. Έτσι. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί ήρθανε. Είναι στη Σουηδία. Θα μείνουν στη Σουηδία.
Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις για το άμα ήρθανε για λίγο καιρό ή άμα θα γυρίσουν όταν φτιάξει, κάποτε που θα φτιάξει κατάσταση στην πατρίδα τους. Εγώ είμαι της άποψης ότι από τους 10 οι 9 θα μείνουν εκεί που έχουν πάει. Έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος σήμερα. Γιατί όταν παίρνω την οικογένειά μου από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, από τη Σομαλία και διασχίζω το μισό κόσμο, το μισό πλανήτη για να πάω στη Σουηδία ή στη Γερμανία, επειδή θέλω να δώσω στην οικογένειά μου ένα ασφαλές μέλλον, είναι πολύ δύσκολο μετά να ξανασηκώσω τις ρίζες μου και να γυρίσω πίσω. Όσο και αν το θέλω ο ίδιος. Γιατί έχω τα παιδιά μου και τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει σε κάποιο μέρος. Και εκεί θέλω να μείνουν για να σταθούν αυτήν την ασφάλεια. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζει λοιπόν ο γηγενής πληθυσμός τα μεταναστευτικά ρεύματα, τα προσφυγικά ρεύματα? Υπάρχει το Πανεπιστήμιο στο Γκέτεμπορι, στα ελληνικά Γκέτεμπορκ, έτσι, στο Γκέτεμπορι, το Ινστιτούτο ΣΟΜ, το οποίο κάνει σχεδόν σε ετήσια βάση, εδώ και 40 χρόνια, έρευνες για την γνώμη που έχει ο Σουηδός για τον ξένο. Ο ξένος μπορεί να είναι μετανάστες, μπορεί να είναι πρόσφυγας, δεν έχει σημασία. Μπορούμε να πούμε, και κλείνοντας με αυτό, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια διφορούμενη σχέση του μέσου Σουηδού με τον, με τον ξένο, με τον μετανάστη. Γιατί δεν γράφει στο μέτωπο αν εγώ είμαι Έλληνας ή άμα είμαι Αλβανός ή άμα είμαι οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα δεν είμαι Σουηδός για το μέσο Σουηδό. Έτσι. Λοιπόν, τα θετικά. Ο μέσος Σουηδός, λοιπόν, σε αυτά τα 40 χρόνια στα οποία γίνεται με συχνά διαστήματα αυτή η έρευνα, έχει συνέχεια και καλύτερη άποψη, αυξάνονται τα ποσοστά, τα θετικά ποσοστά της αποδοχής, της μετανάστευσης, της προσφυγιάς από το μέσο Σουηδό. Αυτό είναι ένα θετικό. Το δεύτερο θετικό είναι ότι ο γυναικείος πληθυσμός είναι πιο θετικός από τον ανδρικό πληθυσμό απέναντι στους μετανάστες, στους ξένους, στους πρόσφυγες. Το τρίτο, ότι η νέα γενιά, αναπεριόδους, οποιαδήποτε νέα γενιά, είναι και αυτή πιο θετική απέναντι στους ξένους. Εδώ μια μικρή παρέμβαση. Γιατί άραγε? Άμα το σκεφτούμε λιγάκι θα καταλάβουμε ότι επειδή τα παιδιά μεγαλώνοντας στο σχολείο μέσα πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο στο οποίο πηγαίνουν και τα μεταναστόπουλα, κάθονται και παίζουν με το φίλο τους, ο οποίος λέγεται Αχμέτ, και δεν βλέπουν καμία διαφορά. Μεγαλώνοντας αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, έχει πιο θετική γνώμη. Και τέταρτο θετικό, ότι όταν το βιωτικό επίπεδο της κοινωνίας είναι σε καλά σημεία, σε καλά νούμερα, τότε η γενική εικόνα της κοινωνίας για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες είναι πιο θετική. Αυτόματα πηγαίνουμε τώρα στη σκοτεινή πλευρά. Όταν το βιωτικό επίπεδο της κοινωνίας πέφτει, οικονομικές κρίσεις κτλ., τότε αυτόματα μειώνεται και ο αριθμός και η ιδέα του μέσου Σουηδού για τη μετανάστευση και την προσφυγική πολιτική. Η εγκληματικότητα, είμαστε πάλι στην σκοτεινή πλευρά, η εγκληματικότητα των μεταναστών δεν διαφέρει καθόλου από την εγκληματικότητα των γηγενών. Απλώς, επειδή υπάρχουν κάποιοι και εκεί που θέλουν να κυτρινίζουν για να πουλήσουν κάποια περισσότερα φύλλα, για να έχουν καλύτερα ποσοστά αγροαματικότητας, παρουσιάζουν την εγκληματικότητα των μεταναστών ή των προσφύγων με έναν τρόπο, ο οποίος είναι, αυτή είναι η κουλτούρα τους, αυτός είναι ο τρόπος τους, αυτός είναι οι γενικεύσεις που λέγαμε, ενώ όταν έχει να κάνει με την εγκληματικότητα των γηγενών, έχει να κάνει με το άτομο, το οποίο είχε δυσκολίες προσαρμογής, ψυχολογικά προβλήματα και τέτοια. Δηλαδή, όταν έχει να κάνει με αρνητικά πράγματα πάνω σε στην εγκληματικότητα, όταν έχει να κάνει με αρνητικά θέματα για τον Σουηδό, στο ένα πηγαίνει στο γκρουπ και στις συνήθειές του, στον άλλον πηγαίνει στο άτομο, οπότε αυτόματα
έχουμε περάσει ένα μήνυμα. Η γνώμη του πολίτη για την πολιτική ενσωμάτωση είναι διχασμένη. Γιατί αν και στη Σουηδία εδώ και 60 χρόνια έχει έρθει πάρα πολύ κόσμος, έχει πάει πάρα πολύ κόσμος και θα μπορούσα να πω ότι γύρω στο 20% του πληθυσμού της Σουηδίας έχει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σήμερα ρίζες σε άλλες χώρες και από Ευρώπη και από οπουδήποτε στον κόσμο, η γνώμη του Σουηδού για την πολιτική ενσωμάτωση είναι διχασμένη. Από τη μια θέλει ο Σουηδός και μιλάει με όμορφο τρόπο για τις αξίες της οικογένειας που τόσο πολύ είναι ζωντανές στις οικογένειες μεταναστών. Απ' την άλλη, ο ίδιος Σουηδός μπορεί να πει ότι τον ενοχλεί αμαχτιστεί ένα τέμενος σε κάποιο σημείο στην πόλη. Ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να πει ότι με ενοχλεί που ο ξένος δεν ξέρει τη γλώσσα μου, αλλά την ίδια στιγμή αντιδράει όταν του λέει το παιδί του ότι ο Αχμέτ, ο φίλος μου, μαθαίνει τη γλώσσα του στο σχολείο. Αυτή η συνεργία του θετικού και του αρνητικού έχει να κάνει, όπως είπαμε, και με την επαφή την καθημερινή που έχει ο μέσος Σουηδός με τον ξένο, αλλά και την ίδια την θέληση του κάθε ανθρώπου να μπορέσει να έχει μια κατανόηση για το τι υπάρχει δίπλα του. Και αυτό νομίζω ότι ο Σουηδός το έχει κάνει, όπως δείχνουν και οι έρευνες, το κάνει ακόμα πιο θετικά στα χρόνια όσο περνάνε τα χρόνια. 170.000 λοιπόν θα δεχτεί η Σουηδία φέτος και γύρω 200.000 του χρόνου. Η Ουψάλα είναι μια πόλη με 210.000 κατοίκους. Γύρω στο 20-25% ανάλογα το πώς μετράμε έχουν ρίζες κάπου αλλού στον πλανήτη. Βγαίνοντας την πόλη κάνοντας μια βόλτα, θα πας στη βιβλιοθήκη να διαβάσεις ένα βιβλίο, θα πας στο Ίμπις να φας ένα σάντουιτς, θα πας στο θέατρο να δεις το ανέβασμα μιας παράστασης και θα πας στο γήπεδο να δεις την ομάδα σου να παίζει τρομάτι της Ψάλας, να παίζει ποδόσφαιρο. Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές προελεύσεις. Ο άνθρωπος που σήμερα ενοχλείται από ότι ο ένας έχει μαύρο χρώμα, πράσινο, κίτρινο και τα μαλλιά του είναι με τον ένα με τον άλλο τρόπο βαμμένα, έχει πρόβλημα. Το θέμα λοιπόν της Σουηδικής κοινωνίας, της Ελληνικής κοινωνίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να μπορέσει να δείξει ότι ο πολιτισμός δεν σταματάει στα σύνορα στο Αιγαίο. Ο πολιτισμός, για να είναι πολιτισμός, πρέπει να είναι ανοιχτός σε οτιδήποτε έχει να κάνει με διαφορετικότητα. Και αυτό δεν αποφασίζεται ούτε στη Μάλτα, ούτε εδώ μέσα. Αποφασίζεται στην κάθε γειτονιά. Και νομίζω ότι έχει ο ελληνικός λαός δείξει, για να πούμε και το φωτεινό σημείο της κρίσης, έχει δείξει ότι παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, δείχνει καθημερινά τις ευαισθησίες που έχει. Μονάχα με τρόπους αλληλεγγύης και τρόπους δράσης που φέρνουν τον κόσμο, τον άνθρωπο, τον ένα κοντά στον άλλο, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Το θέμα όμως το προσφυγικό δεν άρχισε ακόμα. Τώρα αρχίζει. Και για το 1,2 εκατομμύριο που λέγαμε ότι είναι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, έχουμε και άλλα 2 εκατομμύρια από τις αφρικανικές ακτές. Υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό. Αν κάνουμε το λάθος, και με αυτό θα κλείσω, αν κάνουμε το λάθος να σκεφτούμε ότι το εργατικό δυναμικό που χρειαζόμαστε είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν, παρόλες τις καλές προθέσεις μας,
τότε κάποια στιγμή ίσως πούμε ότι τώρα δεν χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό. Αυτό, ίσως, το λασίθι. Η ιδέα σου ήταν πολύ καλή. Αλλά ας μην κάνουμε το λάθος να πούμε ότι επειδή χρειαζόμαστε τώρα εργατικό δυναμικό, είμαστε ανοιχτοί. Γιατί είπαμε, η ανθρωπιά... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος έχει σύνορα.